Υπεγράφει τις προηγούμενες ημέρες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη ιδανειακή σύμβαση μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε τρεις περιφέρειες της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πολύτιμος στρατηγικός εταίρος και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία. Στάθηκε δίπλα μας από το 2015 και ακόμα στις πιο δύσκολες στιγμές, υπογράμμισε ο Υπουργός. Η σύμβαση αφορά στη χρηματοδότηση έργων για την ανάπτυξη δικτύων σε 16 πόλεις στις περιφέρειες Κεντρικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αμέσως μετά ξεκινάει η συζήτηση για την δανειοδότηση εκ μέρους της ΕΤΕΠ των έργων δικτύου φυσικού αερίου σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Χρόνια μακάρι να έρθει νωρίτερα, φαντάζομαι να είναι πιο φτηνό από ότι το πετρέλαιο και άλλες μορφές που καταναλώνουμε. Γνωρίζουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, το φυσικό αέριο κοστίζει πολύ λιγότερο από το πετρέλαιο και από τα υπόλοιπα καύσιμα και νομίζω ότι είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας, η οποία πρέπει και να χρησιμοποιείται από τα νοικοκυριά. Η Αλεξανδρούπολη έχει καταφέρει νομίζω και με τη δουλειά της και έχει δώσει την παρουσία της στην πρώτη ζώνη των έργων που ξεκινούν στη χώρα μας, όπου έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες και ένα σχέδιο επέκτασης του οικιακού φυσικού αερίου μέχρι το 2035. Όλα δείχνουν ότι εντός του 2018 θα ξεκινήσει η εργολαβία και θα δούμε το φυσικό αέριο, το οικιακό, να γίνεται πράξη. Είναι μια οικονομική λύση, σίγουρα, όπως και να έχει. Πιστεύετε ότι θα είναι μια οικονομική λύση? Και βέβαια θα είναι. Ούτε συζήτηση. Θα είμαστε πιο καλά, παιδί μου, όταν έχουμε αέριο. Θα μας έρχεται. Θα μας έρχεται φθηνότερα, πολύ καλά. Ναι, φυσικά είναι. Είναι. Το θέμα είναι να έρθει όμως. Πολύ καλή, ναι. Πολύ καλή. Μακάρι να έρθει. Να έρθει και στην Παναγία, γιατί είναι δύσκολη περιοχή. Ωστόσο, συνεχίζει τις προσπάθειες για το φυσικό αέριο η Δημοτική Αρχή του Δημοτήχου. Όπως μάλιστα δήλωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος της πόλης, Παρασκευάς Πατσουρίδης, είναι απαράδεκτο να περνάει το φυσικό αέριο από την Οριστιάδα και τις πέντε πρωτεύουσες της περιφέρειας και να εξαιρείται το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο είναι η ιστορικότερη πόλη της Θράκης, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Πατσουρίδης. Αυτή η Δημοτική Αρχή κάνει μεγάλη προσπάθεια εδώ και 3-4 χρόνια, ούτως ώστε να έρθει το φυσικό αέριο και στο Διδημότυχο. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Να πάει στις πέντε πρωτεύουσες και στην Οριστιάδα και να περνάει το φυσικό αέριο έξω από το Δημότυχο και το Δημότυχο να μην έχει τη δυνατότητα αυτή. Ζητάμε ισότιμη μεταχείριση, ζητάμε ισόρροπη ανάπτυξη. Ο κόσμος φεύγει από εδώ. Είναι δυνατόν να υποβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την περιοχή, αυτή την ιστορική περιοχή, το Δημότυχο, ανέκαθεν εμπορικό και εμπορικό και αστικό κέντρο, να έτσι να παρακάμπτεται? Για μένα αυτό δεν χωράει πραγματικά στο μυαλό μου. Το που μου λένε ότι να πάρουν οι άλλες πόλεις και μετά από χρόνια να πάρει και το Δημότυχο. Χαίρομαι πολύ. Δεν είναι απάντηση αυτή νομίζω για το Δημότυχο. Τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αποδυνάμωση από έμψυχο υλικό στην περιοχή μας, δεν μπορείς να το συγκρατήσεις όταν δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα το φυσικό αέριο, ο οποίος είναι μέγιστος αναπτυξιακός παράγων. Συμβάλλει πολύ στην κατάσταση τόσο των οικογενειών αλλά και των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και ακόμα μικρότερων επιχειρήσεων.